ιδιαίτερο. Πατήρ Γιώργη, ο γενικός αρχιερετικός. Ήχητος Αγίου. Βεβαίως. Και είπα να σας τον προβάλλω. Ναι. Να σας δώσω και κάτι από αυτόν τον Άγιο. Σπίτσο, για φέτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεια σας κύριε Πρωθυπουργέ. Καλώς σας κάνετε. Καλώς σας κάνετε. Δώσε το καλά. Μας είναι. 17. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Δεν είχε το σεβόμιο αυτό το μαθείο. Ναι, ναι, εγώ θα μας Έλα, Υπουργέ. Ο Υπουργός του Ταμείου. Έτσι, καλή τότε. Έτσι, την υγειά σας. Καλώς σας βρήκαμε. Και με το καλό στις εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σας βρήκαμε. Γεια σας. Εισαγωγικά, να πω ότι οι συνολικοί πόροι οι οποίοι κατευθύνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε προς τον νομό Πέλλας από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Πρόγραμμα Τρίτσης, Φιλόδημος 2, ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια, χωρίς τα μεγάλα έργα υποδομής για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο και τα οποία έχουν την ξεχωριστή του σημασία. Να πω ότι ο νομός είναι ένας νομός ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στον πρωτογενή τομέα. Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο το οποίο γίνεται στην χώρα. Είναι πια έτοιμο προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες δημοπράτησης. Μιλάμε για δύο ξεχωριστά έργα, να το τονίσουμε. Ο ταμιευτήρας, ο οποίος θα κατασκευαστεί με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, και το αρδευτικό δίκτυο, διότι έχω κουραστεί πια να πηγαίνω στη χώρα και να βλέπω φράγματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί, είναι γεμάτα και κανείς δεν πρόβλεψε να κατασκευάσει τα δίκτυα. Το δίκτυο θα γίνει μέσω του σχήματος της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για 21 χρόνια, έτσι δεν είναι, και το οποίο βέβαια καλύπτει και τη συντήρηση και άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν στο μέλλον. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Πέλλα, το οποίο θα αντιμετωπίσει ανάγκες άρδευσης για πολλές δεκαετίες. Το δεύτερο μεγάλο έργο υποδομής για το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές αφορά φυσικά τον δρόμο και μιλάμε για την οριζόντια σύνδεση. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε κάτι συγκεκριμένο για τις κάθετες συνδέσεις. Ένα έργο το οποίο έχει τρέξει γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλεγα, για τα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και χαίρομαι διότι θα μπορέσουμε να εντάξουμε δήμαρχε το δίκτυο ίδρευσης της Έδεσας στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εγκρίσεων, και βέβαια το Μουσικό Σχολείο στα Γιαννιτσά. Έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα των σχολείων, και μιας και είναι εδώ πέρα και η Δήμαρχος Σκίδρας, από τη στιγμή που υπάρχει μελετητική ωριμότητα για ειδικό νηπιαγωγείο, θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Πολύ στο χειμερινό τουρισμό. Θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα, και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δρομολογήσουμε, στην ΕΤΑΔ να μπορεί να παραχωρεί χιονοδρομικά μέσω πολυετών συμβάσεων, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται οι σχετικές επενδύσεις. Και δεν θα ήμουν πρωθυπουργός αν δεν ήμουν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ξεχνώ επίσης ότι η τελευταία μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση που είχαμε κάνει πριν από τις εκλογές του 2019 ήταν στα Γιαννιτσά, μας έφερε γούρι η Πέλλα, θα μας φέρει και πάλι γούρι για να κερδίσουμε και την επόμενη εκλογή. Στρεότητα ότι τα δύο μεγάλα έργα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Πέλλας για τις επόμενες δεκαετίες, ο δρόμος, η οδική σύνδεση Έδεσας Θεσσαλονίκης και το φράγμα του Αλμοπαίου, είναι έργα τα οποία θα γίνουν με βεβαιότητα. Και ξαναθέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού την κρίσιμη απόφαση για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα για την επόμενη τετραετία. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας δώσουν τη δεύτερη δυνατότητα να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο μας.